Και μου λέτε, πέφτει από τα σύννεφα. Ό,τι οι τράπεζες δεν ελέγχουν τώρα τη γραμμή των μέσων. Την πολιτική των μέσων δεν την υπαγορεύουν. Ότι υπάρχει προφανώς εξάρτηση να επιβιώσουν από τις τράπεζες είναι σίγουρο. Γιατί είναι σε κρίση τα μέσα. Αν τα μέσα δεν γίνουν ισχυρά οικονομικά. Πώς θα γίνουν ισχυρά οικονομικά. Δεν πρόκειται ποτέ να ξεφύγουν. Αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση. Λέμε όμως τι γίνεται τώρα, κοιτάξτε. Αλλά δεν επιβάλλουν πολιτική τράπεζα. Το ξέρουμε λάθος. Νομίζω. Ό,τι νομίζετε. Εσείς ξέρετε μου λέω. Προφανώς. Εμένα δεν μου έχει πει ποτέ κανείς και είμαι έτοιμος να υπερασπιστώ κάθε σελίδα της δημοσιογραφικής μου πορείας 10 χρόνια. Για ποια χρονική περίοδο μιλάτε, ναι. Κύριε Κάτσε. Τα 10 χρόνια που ήμουν διευθυντής στα Νέα. Για τα προηγούμενα. Ποια προηγούμενα. Σας λέω που ήμουν διευθυντής στα Νέα. Έτσι. Είμαι την υπογραφή μου και την εφημερίδα μου. Και τα προηγούμενα με τον Λέοντα Καραμπαναγιώτη εξίσου. Και είμαι έτοιμος να απολογηθώ για οτιδήποτε. Δεν λέω ότι είναι κάποιοι διαπλεκόμενοι οι οποίοι μου τα επέβαλαν. Κοιτάξτε, αυτά είναι αστειότητες για τα σοβαρά μέσα. Λέτε δηλαδή ότι δεν υπάρχει διαπλοκή. Και η καθημερινή είναι ένα πολύ σοβαρό μέσο που αρνούμε να δεχθώ ότι τις επιβάλλει η Τρόικα της τάσης. Καψή, αρνούμε. Να αναφέρεστε μόνο σε και... Ξέρετε τι έχει δηλώσει ο κ. Αλαφούζος. Δεν ξέρω τι έχει δηλώσει ο κ. Αλαφούζος. Ξέρω τι σχολείται, κύριε Καθηγητά. Ξέρω τι σοβαρή δουλειά κάνουν. Όχι, επειδή αυτή αρνείστε τη διαπλοκή. Αρνείστε τη διαπλοκή. Σε ξένο μέσο επικοινωνίας. Δεν αρνούμε τη διαπλοκή. Αλλά τι αρνείστε. Αυτό που είπε ο κύριος Κίτσος είναι απόλυτα σαφές. Αλλά το χρησιμοποιείτε για να δικαιολογήσετε μια τελείως διαφορετική κατάσταση. Προφανέστατα υπάρχει σχέση των εφημερίδων με τις τράπεζες γιατί εξαρτώνται. Αλλά αν πιστεύετε ότι επειδή η Αυγή πήρε διαφημίσει από τις τράπεζες, επηρεάζεται η πολιτική της, κάνετε λάθος. Εγώ έκανα λάθος. Βεβαίως. Αν θεωρείτε ότι αυτό μπορείτε να το λέτε, κύριε Μίζον, επαναλαμβάνω. Τον κρόνο τον αφορά το θέμα. Τα παιχνίδια στο χρηματιστήριο που γίνανε από τα μίντια, από τις εφημερίδες, για τις τράπεζες και άλλες επιχειρήσεις την εποχή της κοινής Ελλάδας, τι γίνανε. Τι παιχνίδια στο χρηματιστήριο γίνανε από πολιτικούς, από εφημερίδες, από επιχειρήσεις. Γι' αυτό το σύστημα μιλάμε. Μα δεν είναι σύστημα. Είναι ενιαίο σύστημα. Βγάλαν όλοι λεφτά. Δεύτερον, σήμερα υπάρχει ή όχι μια αιμομικτική σχέση ανάμεσα σε μίντια, σε τράπεζες και σύστημα μνημονιακής εξουσίας. Αιμομικτική σχέση. Ρώτησε τον κύριο Σταυρόπουλο πώς έκλεισε η εφημερίδα ότι επειδή σταμάτησε να του δίνουν δάνεια. Γιατί ρωτήστε πώς παίρνουν τώρα δάνεια οι εφημερίδες. Δεν έχουν πληρώσει τα χρήματα που χρειάζεται για τις άδειες. Και το έχει επισημάνει το πρώτο μνημόνιο αυτό. Περίπου μισό δισεκατομμύριο ευρώ. Άρα η Τρόικα είναι εναντίον των μέσων. Δύο λεπτά, έτσι. Η Τρόικα είναι εναντίον των μέσων. Τους κάνει πλάτες. Α, τους κάνει πλάτες. Κυνηγάει τον τελευταίο με ο καμπατιάρι. Το τελευταίο που έχει ένα επίδομα να το κόψει. Κυνηγάει τον τυφλό να τα πάει τα λεφτά πίσω. Και όχι τα 500 ευρώ. Κυρία Κρυβοπούλου, έχει το λόγο για να ολοκληρώσει την τοποθέτησή τη. Παρακαλώ. Του έχει το χέρι, του κρατάει. Αυτό κάνει. Δύο λεπτά. Αν μου επιτρέπετε, ναι. Οι άδειες είναι μείζον ζήτημα για τα μέσα ενημέρωσης. Ναι. Αν έχετε την εντύπωση ότι θα έχει πρόβλημα να πάρει άδεια το Star ή το Mega ή ο Antenna, κάνετε λάθος. Οι άδειες είναι κυρίως τα επαρχιακά μέσα, τα οποία όλοι ξέρουμε πώς και με τι διαδικασίες έχουν γίνει και τι ρόλο παίζουν στο να εκβιάζουν τους είδαμε πόσο φτηνά πήρε η DJ την άδεια. Είστε υπουργός της τηλεόρασης, αλλά και από ιδιωτική γνωρίζετε. Λοιπόν, οι άδειες είναι κρίσιμο θέμα. Και δεν μπορεί ο κύριος Κίτσος να επικαλείται τον ελεύθερο ανταγωνισμό. Και η νομοθεσία του εμπορικού δικαίου να μην ισχύει μόνο για τις τηλεοράσεις. Μόνο και δεν ισχύει. Τέσσερις συνάδελφοι που δεν μίλησαν. Ένα πράγμα τελευταίο, αν θέλετε, σε αυτό το κύριο. Εδώ και εσείς είστε του πολιτικού ρεπορτάζ, από εκεί προέρχεστε και συνεχίζετε. Δεν έχουμε briefing στη χώρα, έτσι. Δεν γίνεται briefing. Είναι δεν γίνεται... πολύ σωστή η παρατήρηση. Δεν γίνεται σας. Και δεν μιλάει κανείς, κύριε Χατζηνικολάου. Καμία ασία, κανένας δημοσιογράφος, κανένα μέσο. Το πολιτικό ρεπορτάζ, και απευθύνομαι σε εσάς, παιδιά, που σπουδάζετε δημοσιογραφία, το πολιτικό ρεπορτάζ γίνεται πλέον μόνο με ραβασάκια. Με email και με τηλεφωνήματα πολύ κατηδία. Ορισμένου κατηδίαν και συγκεκριμένους, με συγκεκριμένους όρους και συγκεκριμένου τύπου. Δεν υπάρχει. Πολλές φορές βλέπουμε, ειδικά στα λίγα των εφημερίδων και στα όν των καναλιών, δεν αλλάζουν ούτε τον πρόλογο όπως έρχονται τα non-papers. Για να τα λέμε όλα όμως. Έτοιμα προς μετάδοση ή γραφή. Δεν γίνεται το briefing. Αυτό που γίνεται σε όλο τον κόσμο, κύριοι καθηγητές. Δεν γίνεται. Έχει καταργηθεί και να μιλάει κανείς. Όχι, εσείς που παρακολουθείτε τα δρόμενα στα μέσα ενημέρωσης. Κοιτάξτε, εγώ καταρχήν θέλω ειλικρινά να σας ευχαριστήσω που με περιλάβατε στην παρέα, αλλά αισθάνομαι λίγο σαν τη μύγα μες στο γάλα. Διότι εδώ είστε πολύ. Καλό είναι αυτό γιατί θα πείτε διαφορετικά πράγματα.
Είστε πολύ έμπειροι άνθρωποι που έχετε κάνει εφημερίδες.